Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είμαστε και σήμερα μαζί μέχρι τις 7 για να αναλύσουμε μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο την αγωνιστική της Super League 1, η πέμπτη αγωνιστική, όπου είχε ισόπαλο τον ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ας ξεκινήσουμε βλέποντας συνοπτικά τα αποτελέσματα. Βόλος ΠΑΣ 2-1, Άρης Απόλλωνος Σμύρνης 1-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 4-0, Όφη Παναθηναϊκός 2-2, ΑΕΛ Αστέρας Τρίπολης 1-3, ΑΕΚ ΠΑΟΚ 1-1. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται σήμερα σε λίγη ώρα, Λαμία Πανετολικός. Η βαθμολογία, ο Άρης στην κορυφή με 13 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει 10, ο Βόλος 10, ο ΠΑΟΚ 9, η ΑΕΚ 7, ο Αστέρας Τρίπολης 7, ο Όφη 6, Ατρόμητος 5, Απόλλωνος Σμύρνης 3, ΠΑΣ για ένα 2, Παναθηναϊκός 2, Πανετολικός 2, ΑΕΛ 1 βαθμό, χωρίς βαθμό η Λαμία, με πολλούς αστερίσκους αφού υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Η επόμενη αγωνιστική, ΑΕΛ Άρης, Παναθηναϊκός Βόλος, Αστέρας Τρίπολης Όφη, Απόλλωνος Σμύρνης Λαμία, ΠΑΣ για ένα ΑΕΚ, Ατρόμητος Πανετολικός και ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, το οποίο ντέρμπι έχει αναβληθεί βέβαια, δεν θα διεξαχθεί την επόμενη αγωνιστική. Αυτό λοιπόν είναι το παλμαρέ της πέμπτης αγωνιστικής. Είχαμε ισοπαλία το ντέρμπι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στις καθυστερήσεις στην Κρήτη τον Όφη σε 2-2 και είχαμε και επίσκεψη οπαδών στην υποδοχή της ομάδας του Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και στο αεροδρόμιο στην Κρήτη. Συνάμα και την επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την πρόσληψη του Λάσλο Μπόλων. Θα δούμε όλα αυτά μαζί με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή, καλησπέρα. Ωραία πράγματα γίνονται. Καταρχήν, ανέβασα τώρα στο story μου τα καινούργια στούντιο. Δεν τα έβγαλες μια φωτογραφία από μακριά της να τα βάλουμε, να δούμε τα καινούργια πλατό κτλ. Εγώ είμαι 20 χρόνια, είμαι στο 21ο. Εγώ έμαθα τα άλλα τα γραφεία. Ναι. Τώρα κάτω δεν κατέβηκα ακόμα να δω τα. Για εμάς τους πιο παλιούς ισχύει το επιστροφή στο μέλλον. Γιατί επιστρέψαμε στα παλιά, παύλα καινούργια, αδόκιμος όρος γραφεία μας και στούντιο. Είδα μια φωτογραφία σου όπου λες ότι με τα άψυχα πώς δένεσαι, μα με τα άψυχα δένεσαι περισσότερο. Ναι. Εγώ με τα άψυχα δένομαι περισσότερο και με τα ζωάκια. Με τους γορίλες, να πούμε, πού να δεθείς. Δεν δένεσαι εύκολα με τους γορίλες. Οι γορίλες δεν δένονται στην ψυχή σου εύκολα. Είδαμε καλό πρωτάθλημα, ναι. Καλή Ευρώπη και έχουμε δύο εβδομάδες, Γιάννη, όπου έχουμε δύο θέματα σοβαρά. Το ποδόσφαιρο και τον κοροναϊό, ο οποίος σήμερα ήρθε ο κύριος Χαρδαλιά στην Θεσσαλονίκη, κατευθείαν με το που μπήκαμε μέσα, υποχρεωτική μάσκα, μέχρι το στούντιο, τη βγάζεις λίγο, μιλάς. Περάσαμε σε ένα στάδιο, στο τρίτο μου φαίνεται. Στη Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, βλέπω να μας μαντρώνουνε και να πέφτει η οικονομία πάλι στα τάρταρα και να έχουμε πάλι κλάματα. Και η παρηγοριά ίσως ήταν το ποδόσφαιρο, το οποίο μπαίνει δυνατά. Δεν ξέρω. Επίσης, μια καλή είδηση είναι ότι πιλωτικά και σταδιακά θα έχουμε επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα. Αυτό είναι λίγο ξύμορο. Όταν θα ήρθε ο Χαρδαλιάς και λέει βάλτε μάσκες μέσα στη δουλειά, όπου πάτε θα φοράτε μάσκες, μετά θα μπουν στο γήπεδο πόσοι. Είναι μακάρι να μπουν. Όχι, είναι δεδομένο ότι πλέον θα μπουν. Θα ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα πιλωτικά και αν πάει καλά θα έχουμε ποσοτικά, έτσι, ανάλογα με την χωρητικότητα του εκάστοτε γηπέδου και κόσμο και στα γήπεδα πώς, με τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εντάξει, μπορεί να τα έχουμε όλα δικά μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το ντέρμπι. Ναι. Ο Μάσιμο Καρέρα υποτικά παραδέχτηκε μετά τη λήξη του αγώνα χθες πως η ισοπαλία είναι δίκαιο αποτέλεσμα. Είπε τη μισή αλήθεια με βάση την εικόνα του αγώνα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να φύγει ακόμα και με τους τρεις βαθμούς. Αυτό σπατάλησε. Ναι. Χθες παρακολούθησα, αλλά όλη την Ευρώπη όσο μπόρεσα, αλλά παρακολούθησα δύο μάτς ανομοιότυπα σχεδόν. Τη ΣΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και πήγα σε ένα γάμα εθνική, Ποσειδώνα Μηχανιώνας Μακεδονικός, παρόμοια περίπτωση ο Μακεδονικός να τα χάνει, να τα βάζει Μηχανιώνα και κερδίζει 2-1. Τρομερό. Ο πρόεδρος Μηχανιώνας φίλος λέει πέσανε από το Λευκοπύργο, μην μιλάς, κερδίσαμε λέει, ήμασταν για ήττα. Ο ΠΑΟΚ όμως
αν αναλύσουμε το παιχνίδι, θα δούμε ότι ήδη σκέφτεται σιγά σιγά να πετάξει το 3-4-3 σε κάποια μάτς και να επαναφέρει ή το 4-3-3 ή το 4-2-3-1. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει την Πέμπτη, όμως υπάρχει μια εσωτερική, θα έλεγα, διαφωνία με τον προπονητή, ο οποίος είπε ότι αν θέλετε να αλλάξω το σύστημα, εγώ το αλλάζω, αλλά φέρτε μου ένα καλό χαφ. Καλό χαφ δεν του πήραν. Στο παλικάρι που σκόραρε ο Μπουγκ, πιο πολύ εξτρεμοειδή είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάλει στα χαφ τόσο πολύ την ιστορία. Ίσως σαν δεκάρι, θα το δούμε αυτό. Καλά, να έχει υπάρξει τέτοια αστοχία στον γραφικό σχεδιασμό και να είναι εξτρέμ, το αποκλείω, έτσι. Δεν ξέρω αν βρέθηκε στη φάση εκεί του γκολ. Παίζει σε δύο θέσεις. Παίζει σε δύο θέσεις. Αυτός τώρα έκανε ένα λάθος στην εντεκάδα, ο δικός μας, εδώ. Δεν έβαλε τον Σφιντέρφσκι από την αρχή και έβαλε τον ανέτοιμο Τζόλακ. Ναι. Τι γίνεται. Σε ένα μάτσο που θα βρεις χώρους, λογικά, κάποιες φορές θα βρεις χώρους. Και χρησιμοποιώντας την πλάγια γραμμή και τις μακρινές μεταβιβάσεις, σου λείπουν η τριάδα της επιτυχίας μπροστά. Ο Πέλκας που πήρε μεταγραφή, ο Άκμπο που πήρε μεταγραφή και ο Τζόλης που είναι τρεις πολύ γρήγοροι παίκτες. Αυτοί φέραν την επιτυχία στο παιχνίδι με την Μπενφίκα κατά βάση στο επιθετικό κομμάτι και με την Μπεσικτάς. Ναι. Τώρα δεν μπορείς να μεταβείς γρήγορα γιατί ο Τζόλακ είναι πάρα πολύ αργός, ανέτοιμος. Λείπει ο Πέλκας και λείπει ο Ζίβκοβιτς είναι καλός, αλλά δεν τόσο γρήγορος. Ναι, συμφωνώ. Ναι. Κωστή, εγώ έχω ένα, νομίζω, εύλογο ερώτημα. Η απόκτηση του Τσόλακ δεν έγινε κατόπιν εισήγησης του Αμπέλ Φερέιρα. Βέβαια. Ωραία. Είχε πει ότι θέλει έναν παίκτη στυλ Πρίγιοβιτς στη σωματοδομή, που δεν είναι τόσο ψηλός, τέλος πάντων, για να το ταΐζουν τα εξτρέμ. Ωραία. Έτσι. Ποια εξτρέμ. Ποια εξτρέμ, αφού δηλαδή, είναι 3-5-4-3. Ακριβώς. Ο Λιμιός πέρσι, ο Ζαμπά όσο έπαιζε, αυτά τα παιδιά ήταν εξτρέμ. Έτσι. Έτσι. Τώρα ο ΠΑΟΚ φέτος δεν φαίνεται να έχει εξτρέμ. Ούτε ο Ζίβκοβιτς, ούτε ο Τζόλης. Στο 3-4-3 δεν χρειάζεται να έχει εξτρέμ. Δηλαδή και ο Ζίβκοβιτς και ο Τζόλης με αυτό το 3-4-3 παίζουν πιο άξονα, πιο μέσα, πιο εσωτερικά. Πρέπει να κινούνται πολύ και χωρίς την μπάλα και γενικά να είναι πολύ δραστήριοι στο παιχνίδι. Είναι πολύ απαιτητικό αυτό. Και μάλιστα η ΑΕΚ, μια και πιάνουν και τις δύο ομάδες, το έβαλε στο παιχνίδι το 3-4-3 και δεν της βγήκε ο Λιβάγια και τόσο πολύ ο Τάνκοβιτς, όπως το λέγει το παλικάρι που έκανε αλλαγή, γιατί χρειάζεται εκεί πολύ νιάτο, πολύ τρέξιμο και πάρα πολύ μεγάλες επιστροφές για να δημιουργήσει στον χώρο τον χάφ υπεραριθμία. Ναι. Ωστόσο, να πούμε και κάτι άλλο. Κοινός παρονομασής, γιατί και ο Καρέρα έπαιξε καθρέφτη τον Αμπέλ Φερέιρα, δηλαδή προσάρμοσε στο 3-4-3 του ΠΑΟΚ το δικό του 3-4-3. Απλά να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν έχει μάθει να παίζει με δύο χαφ. Ο ΠΑΟΚ από την αρχή της σεζόν, ανεξάρτητα ποια είναι αυτά τα χαφ, παίζει με δύο. Η ΑΕΚ χωρίς τον Σιμόες. Κλήθηκε να παίξει, να δούμε λίγο και την δεκάδα της ΑΕΚ, παρακαλώ πολύ. Έτσι. Να δούμε λίγο και την δεκάδα της ΑΕΚ, ευχαριστώ. Με κρίση Τσακόφ. Κουράστηκε στην πορεία και ο Τσακόφ, ο νεοφερμένος, και ο Κρίσιτς που έρχεται από τραυματισμό. Και από εκεί και πέρα δεν βοήθησε καθόλου ο Μιτάι. 17χρονο παιδί, μην το κρίνουμε αυστηρά, αλλά επιλογή του Καρέρα να παίξει αντί του Λόπες. Και η τριάδα. Και η τριάδα πίσω, η οποία ήταν, έπαιζε για πρώτη φορά μαζί. Ο Χνίτ καλός ήτανε. Ναι. Ο Χνίτ. Ο άλλος, εντάξει, ούτε ο Παολίνιο στα μαρκαρίσματα έρχεται πολύ. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο αργά χαφ. Και η ΑΚ το ίδιο, δηλαδή το κέντρο του σφαγώθηκε. Mm-hmm. Ήτανε μία ή άλλη. Απλά ο ΠΑΟΚ τι έγινε. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε από τις πλευρές καλύτερα το Μάτος στο πρώτο ημίχρονο. Παολίνιο δεν βγήκε τόσο πολύ και ο άλλος ο Μιτάι. Και δημιουργήθηκε από την πλευρά του Μάτος πάρα πολλές επιθέσεις από εκεί. Πήγε μονόπλευρα και μας έκανε πολύ καλή εντύπωση γιατί έλειψε ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης παραπονείται και λέει ότι εγώ παίρνω την μπάλα από το Μιχαηλίδη λίγο κάτω από το κέντρο και πρέπει να διανύσω 60 μέτρα. Δεν έχω ένα χαφ να τη δώσω, να την ξαναπάρω 30 μέτρα πιο μπροστά.
για να βγάλω επίθεση. Είναι πρόβλημα, δεν του βγαίνει ο ΣΒΑΠ. Mm-hmm. Ο ΣΒΑΠ παίζει αριστερά πιο πολύ, ο Ισίτη παίζει πιο δεξιά και δεν έχει καλή συνεργασία ο Γιαννούλης με τον ΣΒΑΠ στο να βγουν μπροστά και να βγάλει ο Γιαννούλης την ποιότητα την επιθετική. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πήγε μονόπατα στο πρώτο ημίχρονο από την πλευρά του μάτους. Ο Γιαννούλης διαμαρτύρεται, επαναλαμβάνω, γιατί δεν έχει τα θέματα από το ΧΑΦ να ανεβεί λίγο πιο ψηλά με μεγαλύτερη ποιότητα. Επίσης ο ΠΑΟΚ άργησε πάρα πολύ να βγάλει τον Μιχαηλίδη και να παίξει με τετράδα πίσω. Mm-hmm. Και άργησε επίσης, πιθανόν άργησε, να βάλει και τον Σφιντεύσκι δεύτερο φορ. Δηλαδή τις έκανε τις κινήσεις στο χορτάρι, όπως έπρεπε να τις κάνει, αλλά στο 80, όταν έχεις τρία στόπερ να μαρκάρουν τον Ολιβέιρα και όντως να είσαι καλύτερο στον αγωνιστικό χώρο, να έχεις πάρει το κέντρο και να πιέζεις, δεν βοήθησε. Δηλαδή τον βοήθησε τον Γκαρέρα η αργοπορία του, πώς τον λένε, του Εσίτη. Η αργοπορία του προπονητή του ΠΑΟΚ. Α, του Αμπέλ Φερέρα, ναι. Από την άλλη, ο Καρέρα μπήκε, πώς το πω τώρα, στην ανάγκη να κάνει διορθωτικές αλλαγές, γιατί δοκίμασε, όπως είπαμε, ένα σύστημα καθρέφτη με αυτό του ΠΑΟΚ στο 3-4-3, χωρίς να έχει και όλα τα εργαλεία και όλα τα όπλα στην φαρέτρα του, λόγω πολλών απουσιών, και δεν του βγήκε. Είναι αποτυχία για τον ΠΑΟΚ που δεν κέρδισε ή επιτυχία για την ΑΕΚ που δεν έχασε, με βάση τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν πριν και μετά το παιχνίδι? Εγώ διάβασα, και επειδή μπαίνω στα Facebook τελευταία και διαβάζω και στα chat και τα μάτια, πώς τα λένε αυτά, με μάθανε. Ναι. Οι ΑΕΚτσίδες είναι δυσαρεστημένοι. Λέει, θα λες και ήταν η Μπαρτσελόνα ο ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν να παίζει έτσι ο ΠΑΟΚ, να παίζουμε έτσι? Δυσαρεστήθηκαν οι ΑΕΚτσίδες. Εγώ πιστεύω και να κέρδιζε η ΑΕΚ το μάτς, θα υπήρχαν κάποιες σκληρές κριτικές, όχι αυτό που έγινε τώρα. Αλλά το πιο δίκαιο, αν υπήρχαν άλλα 7-8 λεπτά, ο ΠΑΟΚ θα έκανε το δεύτερο γκολ. Ναι. Ειδικά με τις αλλαγές του Μουρτ και του Σιντέρσκι. Mm-hmm. Εντάξει. Και ο Μπίσεσβαρ, την κουβάλισε βέβαια την μπάλα. Αυτό του αρέσει να κάνει και να ανοίγει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω εάν θα δούμε τον καλό προ-διετίας Μπίσεσβαρ και αν μπορεί να παίξει και να εξυπηρετήσει αυτό το σύστημα το 3-4-3. Ο Μπίσεσβαρ περιμένει να αλλάξει το σύστημα και να παίξει δεκάρι μπροστά από τους δύο χαφ. Ναι. Αυτό περιμένει ο Μπίσεσβαρ. Αυτό δεν του το κάνει χατήρι ο άλλος και μπαίνει κουρασμένος στα μάτς. Ναι. Χθες είχε την ποιότητα του. Δεν αφιζητεί κανείς τον Μπίσεσβαρ στην ποιότητα, αλίμονο. Αλλά είναι όσες φορές μπαίνει πάρα πολύ βαρύς. Σε δεύτερους χρόνους έρχεται, πέφτει κτλ. Δηλαδή είναι σε δεύτερους χρόνους στον αγωνιστικό χώρο. Φυσικά αν πάρει την μπάλα και δεν το μαρκάρει κανείς, θα την πάρει, θα βγάλει μια πολύ καλή πάσα που μπορεί να είναι και μισό γκολ. Αυτό το έχει και μπορεί να το κάνει ένα τέταρτο που θα παίξει. Παραπάνω λένε ότι είναι θυμωμένος που δεν ξεκινάει από την αρχή. Λένε ότι δεν τα πάει πολύ καλά με τον προπονητή. Δεν έχω λόγους να το αφισβητήσω. Και επίσης λένε ότι είναι δεδομένο ότι θα πιεστεί ο κύριος Φερέιρα να αλλάξει το 3-4-3. Γιατί παθαίνει θλάση ο Καντουρί. Φαίνονταν, εγώ το είχα πει. Ο επόμενος που θα πάθει θλάση ήταν αυτός. Λείπει ο Πέλκας. Ο Ζιβκοβιτς είναι πολύ καλός, εκρηκτικός, κλειστό χώρο κτλ. Δεν για πάρα πολλά μέτρα. Δεν είναι το ανέβα κατέβα, το ταχυδυναμικό. Ποιοτικός, αλλά όχι τόσο για μεγάλες αποστάσεις. Στο μικρό χώρο, 5-7 μέτρα, 8, πάρα πολύ καλός στην κλειστή την τρίπλα. Και μεγάλος Μπελάς, ο σέντερφορ, ο οποίος δείχνει πάρα πολύ βαρύς. Πάρα πολύ βαρύς και στη συμμετοχή, πάρα πολύ βαρύς και στις εκτέλεσεις. Εντάξει, αρχίζει και μπαίνει ο Σφιντέρσκι δυνατά, οπότε βλέπω πολύ σύντομα να είναι αυτός ξανά το βασικό φορ. Μάλλον, γιατί το βλέπω πιο ελαφρύ, μπήκε, είναι σε καλύτερα τρεξίματα. Δεν ξέρω τι περνάει ο καθένας στη ζωή του ψυχολογικά και τα λοιπά, και αν περνάει στη δουλειά του αυτό. Φαίνεται ότι το ξεπερνάει. Φαίνεται ότι έχει καλύτερα πατήματα, κάνει τα pressing του, πατάει περιοχή, θα δώσει την μπάλα, θα χωθεί στον κενό χώρο, θα σουτάρει. Εντάξει, δεν είναι η σεντερφορά, αλλά πάντως, σε αυτό το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, αν επιστρέψει σε σύστημα με τρία χαφ ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι έχει να πάρει πολύ περισσότερα πράγματα από τον Μπίσεσβαρ και κυρίως από τον Ελκαντουρί. Μιλάω μεσοεπιθετικά. Ο Ζίβκοβιτς, επειδή έχει την κλειστή τρίπλα, δεν θα δυσκολευτεί.
Ο Τζόλης, επειδή ακόμα δεν μας έχει δείξει το ένας με έναν, πιστεύω ότι θα δυσκολευτεί. Πάντως, για να πάμε και στην ανάλυση των φάσεων σιγά-σιγά. Θα δυσκολευτεί, αλλά Γιάννη, άμα την πατήσει την περιοχή, οι εκτελέσεις του είναι πολύ καλές. Ναι. Όπως και το γκολ, το οποίο του ακυρώθηκε. Αλλά εκτέλεσε με τη μία. Να τα δούμε λοιπόν μαζί. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με τη φάση που άνοιξε το σκορ η ΑΕΚ στο 22ο λεπτό. Εδώ αρχικά βλέπουμε πως αργεί ο Εσίτη και πάει πρώτος στην παλιά παίκτης της ΑΕΚ για να βγάλει την παλιά στον Τάνκοβιτς. Και στην πορεία πως Σίγκαρσον Βαρέλα δεν είναι τοποθετημένη σωστά. Ο Ανσαριφάρ θα φύγει στο κενό χώρο και θα εκτελέσει για το 1-0, θα φύγει στον κενό χώρο, ουσιαστικά θα βάλει πλάτη τον Βαρέλα. Κοίταξε, αυτά μας τα έλεγε ο Νίκος, ότι οι ζώνες, στους παικταράδες, στους καλούς παίκτες, βρίσκεις μπέλα. Και ο Εσίτη μπορεί να άργησε, αλλά εδώ υπάρχει και μια ανισορροπία μεταξύ των θέσεων. Ο Εσίτη πολλές φορές έβγαινε πιο μπροστά από το ΣΒΑΠ, που η City, ας πούμε, είναι κόφτης, αργός κτλ. Σε αυτή τη φάση ήταν πιο πίσω ο ΣΒΑΠ και πιο μπροστά ο City. Ήταν αντίθετα από ό,τι έπρεπε να είναι. Εντάξει, το ότι πήγε αργά πάνω στην μπάλα έχει να κάνει την αργοπορία του γενικότερα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό ήταν το 0 του Ανσαριφάρ, ναι. Αλλά ο Ανσαριφάρ, ας πούμε, όπως έλεγε ο Νίκος, θα πρέπει να δοθεί εντολή σε έναν να τον έχει. Εγώ θα έδινα στον Ίγκνασον, γιατί ο Βαρέλα είναι πιο βαρύς. Mm-hmm. Δηλαδή εντολή όταν πηγαίνει εκεί η μπάλα, εσύ είσαι αυτόν. Γιατί η ζώνη με μια πάσα είδες, τρία άτομα τα κάνουν κουρέλι, μια καλή πάσα. Σωστό. Παιχταράς ο Λιβάγια. Παιχταράς ο Λιβάγια δεν την έκανε. Ο Λιβάγια. Ναι. Ο Τάνκοβιτς την έκανε, ο Λιβάγια την κατέβασε. Πολύ ωραία, πολύ ωραία την έκανε. Μ' άρεσε πολύ. Πάρα πολύ τεχνική, καλή στην πάσα. Και ο άλλος παιχταράς μπορεί να μην είναι στα καλά του ακόμα, φουλ. Αλλά ο άνθρωπος είναι παιχταράς. Πάμε να δούμε στο καπάκι την ισοφάριση από τον Τζόλι. Ο Τόμπι Αστιέρ θα το ακυρώσει, όπως βλέπουμε μπάλα. Έχει βρει χέρι με χέρι και στουμπάει κάτω. Αλλά είναι και πολύ γρήγορη η εκτέλεση του Τζόλι. Θέλω να σταθούμε εδώ σε κάτι άλλο, Κωστή, γιατί μας αρέσει και στους δύο λεπτομέρεια. Εδώ θα δούμε στην εξέλιξη πώς ο Τζόλις με το ίδιο πόδι θα σουτάρει με το δεξί, έτσι, το δεξί. Θα εκτελέσει γρήγορα και έτσι θα προλάβει να αντιδράσει ο παίκτης που είναι πάνω του. Βλέπουν το Τσιγκρίνσκι. Ο Τζόλις κάνει μόνος του. Ναι. Ο Τζόλις κάνει μόνος του. Έμαθα σε κόνους. Αυτά τα... Πάω στον κόνο τριπλάρο, σεντράρω. Πάω στον κόνο τριπλάρο, σουτάρω. Δείχνει ότι ξέρει την αδυναμία του, τη μετριότητά του στο ένας εναντίον ενός. Φαίνεται όμως ότι μπορεί να τη βελτιώσει, και εγώ έχοντας την εικόνα του Τζιμίκα, τον οποίο εγώ εκτιμούσα πάρα πολύ για το αμυντικό του κομμάτι. Δηλαδή ο Τζιμίκας πέρσι, και ήταν και μια διαφωνία που είχαμε με τον Νίκο, με τον Κούτερ και τον Τζιμίκα. Τι πήγαινε, γαμώτο, φοβερός αυτός ο Τζιμίκας πάνω στον αντίπαλο, κολούσε σαν βδέλα. Κολούσε σαν βδέλα. Και ο Τζόλης 3-4 φορές τον πέρασε. Βέβαια, ξαναβάζοντας το βίντεο, είδα ότι τον έκανε πλάκα σε μεγάλη απόσταση. 17-18 μέτρα. Αυτό εκεί είναι το δυνατό σημείο του Τζόλι. Δηλαδή, όταν έχει πολλά μέτρα στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί έχει την ανοιχτή τρίπλα, έτσι, και όχι την κλειστή. Εδώ είδαμε την εκτέλεση και να σταθούμε σε αυτό. Έχει γρήγορη σκέψη και γρήγορη εκτέλεση ο Τζόλις. Και μετά αρχίζει ο ΠΑΟΚ και με τις αλλαγές που έγιναν να γίνει το αφεντικό στον ντέρμπι και να χάνει τις ευκαιρίες. Στο 76ο λεπτό. Έπαιξε ρόλο και ο Νινούα, ο οποίος δεν είναι ο χάφαρος που θα... Αλλά ήταν φρέσκος. Ήταν φρέσκος και πιο γρήγορος, ναι. Και να σου πω και πιο τεχνίτης από τον Εσίτη. Εσίτη, ναι. Ο οποίος και ψηλά, ας πούμε, λόγω της αργοπορίας του, χάνει, επειδή είναι και κορμί. Mm-hmm. Δεν σε έβλεπα εγώ το center forward του Μακεδονικού κορμί, ούτε μια κεφαλιά. Λέω, τι θα το κάνω το κορμί. Τον βάζα και χτυπούσε τα κόρμια. Πάμε να δούμε την ευκαιρία του Σφιντέρσκι. Εδώ είναι η φάση και λέμε πως υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5, 6 παίκτες της ΑΕΚ μέσα στην περιοχή, αλλά είναι τελείως αφύλακτος ο Πολωνός όταν θα επιχειρήσει το γυριστό, γιατί είχε και το χρόνο και το χώρο να γυρίσει το σώμα του, να σημαδέψει. Μπάλα πέρασε out, αλλά είναι μια φάση στην οποία
πιάσει και κοιμόμενη η άμυνα της ΑΕΚ. Ναι, στη έκανε συνέχεια... και επιθετικό βάθος. Mm-hmm. Αυτός, εκεί που κάθεται, κάνει και, αν δεν κάνω λάθος, ένα-δύο πίσω βήματα. Όλοι επικεντρώνονται μέσα στη μικρή περιοχή και όλοι κοιτάνε την μπάλα. Ναι. Και κανείς τον παίχτη. Μπορεί να σου κάνει ζημία αυτός που είναι επικίνδυνος. Και εδώ δεν υπάρχει εντολή φύλαξης. Η ζώνη, ας πούμε, που για παράδειγμα, το γκολ που βάζει, ας πούμε, πες τον, της ΑΕΚ. Ο Σαριφάρη. Άμα πεις ποιος φταίει, ο Βαρέλα θα λέει ο Ίγνασον. Ο Ίγνασον θα λέει ο Μιχαήλιδης. Βέβαια το τρώει στην καρδιά και ο Βαρέλα είναι πιο κοντά στην όλη ιστορία. Αλλά βλέπεις ότι δεν υπάρχει η αποκλειστική ευθύνη στη ζώνη. Ναι. Με πέρασε, πλάσαρε, δεν τον πρόλαβα. Δεν, λοιπόν, δεν πάμε να δούμε και το γκολ της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ. Έχει ξαναδεχτεί τέτοιο γκολ η ΑΕΚ. Όλη η δουλειά είναι η κεφαλιά που παίρνει έστω και οριακά ο Σφιντέρσκι από τους υπόλοιπους αμυντικούς της ΑΕΚ και στο πίσω δοκάρι έρχεται ο Μουρκ τελείως αφύλακτος και εκτελεί τον Τσιντόντα για το 1-1. Ο Τσιντόντας είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Ναι, πάρα συμφωνώ, πολύ καλός συμφωνώ. Και βέβαια δεν φέρει ευθύνη εδώ, έτσι. Εδώ δεν θα πω ότι έχει ευθύνη, αλλά θα σου πω τερματοφύλακες που θα βγαίναν πιο μπροστά με γροθιά ή με εκτείναξη. Είναι χαμηλά η μπάλα, Κωστή. Είναι χαμηλά η μπάλα. Δεν βγαίνει εκεί. Είναι χαμηλά. Δεν υπάρχει παίκτη στο πίσω δοκάρι. Δεν είναι υπάρχει ο Λόπες εκεί. Ο Λόπες δεν είναι. Ναι, ο Λόπες τον έχασε. Το 3. Ο Λόπες τον έχασε. Και η ευκαιρία που χάνει ο Σφιντέρσκι. Εντάξει, βέβαια εκεί έκλεισε γρήγορα ο Τσιντόντας στη φάση. Πρώτα ξεκινάει. Είναι πολύ καλό θεματοφύλακα. Και πάρα πολύ ψύχρεμο θεματοφύλακα. Δηλαδή δεν φέρνει πανικό. Οι αποκρούσεις του, οι τοποθετήσεις σου. Εδώ η λίγο του... να σταθούμε στο αργό transition της ΑΕΚ. Έχει μείνει ένας αμυντικός της ΑΕΚ. Τον βάζουν στη μέση οι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Κάνει το πλασέ ο Σφιντέρσκι, ο Τσιντόντας θα το βγάλει. Μία φάση που ξεκινάει βέβαια από ένα γλίστριμα του αμυντικού της ΑΕΚ. Και στην πορεία έχουμε δύο με έναν. Αυτό πλεονέκτημα δεν το έκανε γκολ ο ΠΑΟΚ. Αφού έβγαλε το πλασέ του Σφιντέρσκι ο Τσιντόντας. Αυτές ήταν οι φάσεις από το ντέρμπι. Εδώ να πω κάτι, ότι για να βγάλεις τον Τζόλι και να βάλεις τον Σφιντέρσκι, εννοείται ότι ο Σφιντέρσκι είναι καλύτερο στο μεγαλύτερο χώρο από τον Τζον Τζόλακ. Mm-hmm. Έκανε δηλαδή και μπάλα, δεν είναι άμπαλο σεντερφόρ, ξέρει μπάλα. Θα την κοντρολάρει να φύγει, να κάνει μια τριπλίτσα στον ανοιχτό χώρο. Δηλαδή, αν ήταν βαρύς, δύσκολα θα τον έβαζε το Σφιντέρσκι πάνω εκεί. Mm-hmm. Έπαιξε χαμηλά το 1-2, οι δυο τους την δόδεσε, την πήρε. Δηλαδή έδειξε στοιχεία ότι βάλε με μέσα. Αν ναι. παίξεις με έναν, βάλε με. Λοιπόν, καταλήγουμε καλώς ο Αμπέλ Φερέιρα. Σε κακό βράδυ ο Μάσιμο Καρέρα βρέθηκε να κάνει διορθωτικές αλλαγές, γιατί αυτό ο καθρέφτης στο 3-4-3, πάνω στο 3-4-3 του Αμπέλ Φερέιρα δεν του βγήκε. Έχει και άλοθη, γιατί του λείπαν πολλοί παίκτες. Πήρε το ρίσκο. Πάντως δεν ο Λιβάγια δεν πήρε. Βγήκε. Δεν πήρε πράγματα από το Λιβάγια. Ναι. Γιατί το 3-4-3, ήδη ο Λιβάγια στο 4-2-3-1 παίρνει μεγάλους χώρους. Ναι. Έχει όμως ένα χαφ παραπάνω. Εδώ πήρε ακόμα πιο πολλά μέτρα, ελείψη και ενός χαφ. Πες ότι ήταν ο Μάνταλος εκεί. Θα παίρνει λιγότερα μέτρα. Γιατί είναι πολύ απλή η εξήγηση, Κωστή. Ναι. Ο Λιβάγια έχει μάθει να παίζει με την μπάλα στα πόδια. Δεν έχει μάθει να παίζει χωρίς την μπάλα. Χωρίς και αυτό το σύστημα προϋποθέτει να αξίζει να παίζει και χωρίς την μπάλα. Και κενό λοιπόν, χώρο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια.
Λοιπόν, χθες είχαμε και τον Παναθηναϊκό να παίρνει ισοπαλία από τον Όφη 2-2 με γκολ του Μαγκέντα στις καθυστερήσεις. Νωρίτερα ο Ρωμαίος Φόρ είχε χάσει πέναλτι. Κωστή, τον είδες στον Παναθηναϊκό? Μιχαλιώνα, μακεδονικό ήμουνα και την ώρα. Καλά, εντάξει, θα σου πω, ασχολίαστο. Λοιπόν, με ένα 4-4-1-1 ουσιαστικά. 4-4-2. Γιατί... έπεσε ο καλύτερος λίγο πιο πίσω από το Μακέντα. 4-4-2 τώρα, τα χαλάσουμε εκεί. Το 4-4-2 αυτό, όταν χανόταν η μπάλα, ο Καρλίτο ερχόταν τρίτος, γιατί έκανε Όφη πολλά από τον χώρο του άξονα, στιγμιότυπα βλέποντας. Έκανε αρκετά. Βέβαια, να πούμε ότι έπαιξε, όπως βλέπουμε, και ο Αλεξανδρόπουλος, δίπλα στον Κουρμπέλη, και ο Μπουζούκης, και ο Γατζηγιοβάνης, και ο Ζαχαρίτης, όλα τα παιδιά από την Under 21, που τα τελευταία χρόνια, βέβαια, ο Μπουζούκης και ο Γατζηγιοβάνης είναι πολύ πιο μπροστά ηλικιακά και σε ετοιμότητα. Παίξανε χθες. Το επεισόδιο έγινε γιατί πανηγυρίστηκε πολύ τον γκολ το δεύτερο. Τώρα ακούστηκε αυτό, αλλά όσοι έχουν παίξει μπάλα ξέρουν ότι εκείνη την ώρα η παλμή είναι στο φουλ, σκοράρεις, παίρνεις ένα βαθμό. Τώρα αλίμονο αν κακίσουμε το Μακέντα επειδή πανηγύρισε ας πούμε περισσότερο έξαλα ή λιγότερο έξαλα. Εγώ έχω άλλο να ρωτήσω. Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δεν μιλάω για τα χρόνια τη δεκαετία του 80 που ήταν πολύ ροκ, πασοκορόκ ιστορία, χουλιγανισμός πολύ μεγάλος, τώρα μεμονωμένα γεγονότα κτλ. Υπάρχει γενικότερα, δεν θα το πάω στον Παναθηναϊκό, μην παρεξηγηθώ, υπάρχει γενικότερα μια προεδρολαγνία. Δηλαδή, δεν κάνει, ας πούμε το βλέπω εγώ στον ΠΑΟ. Εντάξει, δεν τράβηξε οι αλλαγές, άρνησε λίγο να τις κάνει. Μα αυτός, κακός προπονητής, το υλικό πολύ καλό, τον πρόεδρο δεν τον αγγίζω. Το ίδιο και στις άλλες ομάδες. Δηλαδή, τώρα την πέσαν στους παίκτες, όλο καλά κάνανε, αλλά το πρόβλημα είναι εκεί, πρέπει να πάνε κι αλλού να μιλήσουν. Ναι. Δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, όχι, την πέσανε, δεν την πέσανε, δηλαδή βγήκανε μια αντιπροσωπεία παικτών και κουβεντιάσανε σε πολιτισμένο κλίμα. Το τι και το πώς και το γιατί. Άλλωστε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ξέρουν ότι είναι μια καινούργια ομάδα. Και σίγουρα δεν φταίει ο Σάντσες που παίζει στον Παναθηναϊκό. Φταίει αυτός που τον έφερε. Η Παναθηναϊκή δεν είναι τώρα ο Παναθηναϊκός, ας πούμε. Εδώ ο Άρης, εντάξει, είναι πιο πίσω από τον Παναθηναϊκό σε ιστορία, σε τίτλους, σε αυτά, εντάξει, οπωσδήποτε. Πήγε γάμα εθνική, μπήκε μέσα στο Βούρκο, βγήκε, έκανε μια χρονιά, βγήκε Ευρώπη, παραλίγο να πάει τελικό, έπαιξε μπάλα, είναι πρώτος. Δηλαδή είναι άλλος 10 χρόνια Παναθηναϊκός. Δεν είναι τώρα Παναθηναϊκός, είναι ιστορία μεγάλη, πολλά χρόνια είναι. Ναι, αυτά τα έχουμε πει όμως, έτσι. Αυτά τα έχουμε πει από τότε, ότι η πολυμετοχικότητα ουσιαστικά υποθήκευσε το μέλλον του Παναθηναϊκού. Τότε λέγαμε για μια δεκαετία και πάει για παραπάνω πλέον. Την έχουμε συμπληρώσει δεκαετία. Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, να πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Μου θυμίζει ο Γιώργος Ολίγκρης ότι είχε συμβεί και με την ΑΕΚ ένα παρόμοιο περιστατικό με τον Μαϊστόροβιτς να πανηγυρίζει έξαλα την ισοφάριση της ΑΕΚ τότε σε ένα μάτς απέναντι σε μια ομάδα θεωρητικά πιο αδύναμη. Και είχε γίνει θέμα. Δεν το θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι τον πανηγυρισμό. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Λάζλο Μπόλωνη. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα μπει στην ομάδα. Τι θα αλλάξει. Τι θα αλλάξει. Ο Παναθηναϊκός μεσοεπιθετικά ήταν καλός, αλλά ήταν πολύ κακός στα μετώπισεν και ειδικά στις θυμμένες φάσεις. Αυτό βέβαια με δουλειά αλλάζει. Οπότε μένει να το δούμε. Δηλαδή Γιάννη τώρα για να καταλάβει είναι κοντή ομάδα. Δεν ο Αλεξανδρόπουλος είναι κοντός. Ο Κουρμπέλης μπορεί να παίξει και στόπερ. Εντάξει, δεν θα είναι όμως αυτή η εντεκάδα, γιατί βάλε Μαουρίτσιο Βηγιαφάνιες σίγουρα στα χαφ, αντί για Αλεξανδρόπουλο Μπουζούκη, λέω εγώ. Εντάξει. Έχεις ρεπορτάζ για Μαουρίτσιο? Εγώ τη φωτογραφία που τον είδα. Ο Μαουρίτσιο θα είναι στην αποστολή και θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο μάτς με το Βόλο. Ο Βηγιαφάνιες δεν προλαβαίνει και δεν θέλουν να ρισκάρουν για μια υποτροπή με τον Αργεντίνο. Κοίτα, κακά τα ψέματα. Αν βάλω τον Μαουρίτσιο και τον Βηγιαφάνιες, χωράνε σαν οχτάρι δεκάρι. Ναι, και ο Κουρμπέλης εξάρι. Και ο Κουρμπέλης πολύ καλός και να έρχεται και σαν στόπερ τρίτος, είναι καλή τριάδα.
στα καλά της να είναι. Δηλαδή, εννοώ να είναι Τον Ελευθερών. Ναι. Νομίζω σε λίγες ημέρες. Ναι. Για ποιον, για τον Βιερινιά? Όχι, όχι. Θα μπορούσες να πεις στους παίκτες του Παναθηναϊκού, αν έκανε ένα δώρο ο κύριος Αλαφούζος στον Λάζαρο Μπόλο, ένα παίκτη, ποια θέση πιστεύετε ότι θα ήταν? Να δούμε σε τι ποσοστό οι Παναθηναϊκοί θα ψηφίσουν. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Ωραία. Θα το κάνω. Ναι, πάμε να δούμε στο βίντεο που περιλαμβάνει την επίσημη ανακοίνωση της πρόσληψης του Λάζαρο Μπόλονι, το συμβόλαιο που θα έχει ο Ρουμάνος τεχνικός, ποιοι θα είναι οι βοηθοί του, αλλά και τον απόϊχο της χθεσινής οπαλίας στην Κρήτη. Ο Λάζαρο Μπόλονι είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς ανακοινώθηκε η έναρξη της συνεργασίας των δύο πλευρών, η οποία και θα έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Ο Ρουμάνος τεχνικός υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με το Τριφύλλι και ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ, ενώ πλέον θα εγκατασταθεί στο Κοροπή για να ξεκινήσει τη δουλειά για να επιστρέψει η ομάδα στον ίσιο δρόμο μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Ο Μπόλονι, που στο παρελθόν έχει υπάρξει προπονητής της Sporting Λισαβόνας, της Σταντάρ Λιέγης αλλά και του ΠΑΟΚ, διαδέχεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού τον Ισπανό Ντάνι Πογιάτος. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Λάζαρο Μπόλονι. Ο νέος προπονητής της ομάδας μας γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1953 στην πόλη Τύργου Μούρες της Ρουμανίας. Ως ποδοσφαιριστής έπαιξε σε υψηλό επίπεδο. Χρήστηκε πρωταθλητής Ευρώπης το 1986 με τη ΣΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου, έπαιξε σε Βέλγιο και Γαλλία, ενώ με την εθνική ομάδα κατέγραψε πάνω από 100 συμμετοχές. Η προπονητική καριέρα του Λάζαρο Μπόλονι ξεκίνησε στα 41 του χρόνια από τη γαλλική Νανσί. Παρέμεινε 6 χρόνια και κατάφερε να ανεβάσει την ομάδα στην πρώτη κατηγορία. Το 2000 αποδέχθηκε την πρόταση της Εθνικής Ρουμανίας, όπου παρέμεινε για ένα χρόνο. Στη συνέχεια ήρθε η πρόκληση της Sporting Λισαβόνας. Με τον Πορτογαλικό Σύλλογο κέρδισε Double και Super Cup στα 2 χρόνια παραμονής του. Το 2003 επέστρεψε στη Γαλλία, αυτή τη φορά για τη Ρεν, την οποία οδήγησε στο καλύτερο βαθμολογικό πλασάρισμα της ιστορίας της, στην τέταρτη θέση. Το 2006 τον προσέλαβε η Μονακό, αλλά το άσχημο ξεκίνημα οδήγησε τη λύση συνεργασίας μετά από μερικούς μήνες. Το καλοκαίρι του 2007 μετακόμισε στο Κατάρ και την Αλ Τζαζίρα για να επιστρέψει στην Ευρώπη ένα χρόνο αργότερα για την βελγική Σταντάρ Λιέγης. Εκεί κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο πρωταθλητή στα σχεδόν 2 χρόνια παραμονής του. Άλλαξε πάλι Ήπειρο και πήγε στην Αλ Ουάχδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου όμως παρέμεινε ελάχιστα. Πίσω στην Ευρώπη τον Ιανουάριο του 2011 για την γαλλική Lens, την οποία προσπάθησε να κρατήσει την πρώτη κατηγορία, δίχως να τα καταφέρει. Το 2011-2012 κάθισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με τον οποίο έφτασε έως τους 32 του Europa League. Το 2012 πήγε ξανά στο Κατάρ στην Al Khor, ενώ το 2015 μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία για την Al Ittihad. Η επιστροφή στην Ευρώπη έγινε το 2017 όταν και προσελήφθη από τη βελγική Antwerp. Έμεινε για 3 χρόνια κατακτώντας ένα κύπελο, ενώ η ομάδα συμμετείχε σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το καλοκαίρι του 2020 τον προσέλαβε η Γάνδη, όπου παρέμεινε για 2 μήνες. Ο κύριος Μπόλονι θα προπονήσει σήμερα το απόγευμα για πρώτη φορά την ομάδα και αύριο θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του. Καλωσορίζουμε τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού. Από εκεί και πέρα, με τον βαθμό της ισοπαλίας έφυγε το Τριφύλλι από την έδρα του Όφη με 2-2. Αποτέλεσμα προκάλεσε την οργή των οπαδών της ομάδας. Περίπου 50 άτομα, μάλιστα, πήγαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και υποδέχθηκαν με γιούχα την αποστολή του Παναθηναϊκού, που επέστρεψε με καθυστέρηση από το Ηράκλειο. Οι οπαδοί αποδοκίμασαν και τον Γιάννη Αλαφούζο, ενώ κάποιοι ποδοσφαιριστές, μεταξύ των οποίων οι δύο αρχηγοί, Κουρμπέλης και Διούδης, αλλά και η Μακέντα Σένκεφελτ και κάποιοι ακόμα μίλησαν με τον κόσμο. Παίξτε μπάλα, θέλουμε να σας δούμε να ματώνετε, κάντε μας να χαρούμε. Πρέπει να καταλάβετε σε ποια ομάδα παίζετε. Είναι δυνατόν να μην μπορούμε να νικήσουμε τον Όφη? Πείτε και στους ξένους που βρίσκονται, όχι μόνο να πληρώνονται. Είπαν μεταξύ άλλων οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στους παίκτες. Να σημειωθεί ότι ο Μακέντα τα άκουσε για τον πανηγυρισμό του μετά το 2-2, ενώ στο φινάλι υπήρξε ένα χειροκρότημα εψύχωσης για τη συνέχεια. Μάλιστα, λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. 4-0 τον Ατρόμητο. Βέβαια, είχε και την κόκκινη κάρτα η ομάδα του Περιστερίου από το πρώτο ημίωρο. Ανόητη, ναι. Ανόητη, αλλά δίκαιη. Ναι. Πήγε με τις τάπες. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, τον Χαρίση φοβόμουνα. Mm-hmm. Ο Σάλαμον μας βγήκε
Λαθέρ στη φάση στον Καμαρά επάνω. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Αλλά πάλι ο Ολυμπιακός, Γιάννη, πάλι ο Ολυμπιακός έπαιξε με μια τριάδα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, γιατί ο Φορτούνης πίσω από τον Χασάν δεν θα έρθει να έρθει φουλ να μαρκάρει και εκεί έβαλε ένα πιο γρήγορο παίχτη, βέβαια ξεκουράζοντας τον Μπουκαλάκη, του βγήκε σε καλό έμφυλα, ήταν καλύτερος από άλλα παιχνίδια, δεν ξέρω αν το είδες στο μάτς. Δεν το είδα το παιχνίδι, απλά να σταθούμε και στο γεγονός ότι μπήκε ως αλλαγή ο Λαραμπή και πέτυχε hat-trick. Ναι. Και είναι καλό και για τον Ολυμπιακό που ο Μαροκινός ξεμπουκώνει εν ώψη της πρεμιέρας του Champions League κόντρα στη Μαρσίγη Τετάρτη στο Καραϊσκάκης. Στο πρώτο ημίχρονο γίναν πολλά φορτώματα για τον Χασάν και ανάμεσα σε τρία στόπερ που οι δύο είναι αρκετά ψηλοί, τους βόλεψε το στυλ, δηλαδή ο Γούτας και ο Ρισβάνης πήρανε πολύ κεφαλιά και μου έκανε εντύπωση ότι ο Χασάν ήταν μέτριος στις τοποθετήσεις και ήταν πολύ καλή η αλλαγή που έγινε γρήγορα. Δηλαδή ήταν για δεύτερη φορά το έκανε αυτό, πώς το λένε, ο προπονητής του Ολυμπιακού. Δεν θυμάμαι σε ποιο ευρωπαϊκό μάτι του Ολυμπιακού πάλι έβαλε πριν το 40 αυτή την αλλαγή. Το γύρισε 4-4-2 και πριν βγει το ημίχρονο. Ναι. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, η απουσία του Μπουχαλάκη έδωσε μια μεγαλύτερη ταχύτητα στον Εβιλά, ο οποίος πάτησε και περιοχή αυτό το μάτς. Έδειξε κάποια στοιχεία ότι θέλει χρόνο για να φουλάρει, πάει σε καλούς δρόμους. Τελικά δεν είναι τόσο μόνο κόβο, γιατί στα πρώτα μάτς τον είδαμε κάπως έτσι. Θα τον δούμε δεν και κόντρα στη Μαρσέη πώς θα τα πάει σε 4-3-3 που θα επιλέξει εκεί ο Πέτρο Μαρτίνς. Απλά ο Ατρόμητος με προβλημάτισε πολύ στο εννιάρι του, πάρα πολύ, ναι. Και στους δύο πλάγιους μπακ, όπου ο Κυβρακίδης, ενώ ένας αθλητής 400, είχε πολλά ανεβάσματα, κατεβάσματα και τα, τον βλέπω λίγο πεσμένο και ο Νάστος δεν μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, χτυπήθηκε από εκεί και πλευρά με τον Βαλμποενά, Ραφίνια, χτυπήσαν από εκεί πολλές φορές. Επίσης Μάτιτς και Κοτσόπουλος. Είναι σαν να βλέπεις Χασάν Ελαραμπή σε 4-4-2, δηλαδή είναι λίγο, δεν ξέρω αν τα δύο φορ εκεί, γιατί είναι φορ και οι δύο μπορούν να μην μπλέκονται. Εγώ, Γιάννη, αυτό το, αν είχα τον κύριο Κάναντι μπροστά μου θα τον ρωτούσα, τον εκτιμώ πολύ, θα του έκανα μια ερώτηση, αν ο Εσικολού είναι τόσο πολυτέλεια να μένει στον πάγκο, να έρχεται από τον πάγκο, να δημιουργεί καταστάσεις, τι παραπάνω μπορεί να δώσει ο Κουτσόπουλος με ένα 75 center four, και να είναι έξω Εσικολού στην τριάδα. Εγώ δεν σου λέω να είναι το φόρ. Σωστό. Ποιο σα έχει παρατηρήσει αυτή, γιατί ο Κουτσόπουλος δεν είναι τόσο ψηλό όσο ο Μάτιτς, αλλά δεν είναι και τόσο γρήγορο όσο ο Εσικολού και καλό το ένα εναντίον ενό. Εναντίον ενό, ναι. Λοιπόν, να πούμε μια κουβέντα για τον Άρη. Είναι πρώτο και ναι. Αίτητο. Δεν ευχαρίστησε τον κόσμο. Ναι, αλλά τώρα όταν είσαι πρώτο, δεν ξέρω κατά πόσο ειδικά οι φίλοι του Άρη έχουν απαιτήσει και από το ποδόσφαιρο που βλέπουν. Ναι. Κοίταξε, ο Άρης για μένα έχει μια, στα μικρά τα μάτς έχει ένα πλεονέκτημα, έχει να κάνει ένα δύσκολο που το πετυχαίνει και αποτυχάνει στο εύκολο. Mm-hmm. Σε δύο μάτς με τον Παναθηναϊκό τα πήρε. Αλλά έχει τον Γκάμα και τον Καρσία που είναι καλοί στο ένας εναντίον ενός. Ναι. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δύο καλούς στο ένας εναντίον ενός, που είναι ομάδα περισσότερων εκατομμυρίων. Έχει τον Μπερτόλιο που βγαίνει και σαν δεκάρι και σαν εξτρέμ με άριστα το 15-7. Έχει σε κακέ φεγγάρι το Λόπες, ο οποίος συμμετέχει στον γκολ. Αλλά τι γίνεται. Όταν στο ένας με έναν οι πλαϊνοί τα καταφέρουν και σκοράρει ο ένας και μετά στο δεύτερο ημίχρονο τους βγάζεις και τους τρεις, κρατάς τον Λόπες και βάζεις τρίτο στόπερ μετά στο τέλος, είναι προτιμότερο να βάλεις τρίτο στόπερ από την αρχή και να παίξεις με τον Γκάμα και τον Καρσία στο χώρο και τον Μπερτόλιο δεκάρι. Και ο Λόπες δεν εξυπηρετεί. Δεν είναι ο center forward. Είναι προβληματικό το πέρασμά του μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής. Επίσης, έκανε μια άστοχη αλλαγή, την οποία ο Παράσος την εκμεταλλεύτηκε. Έκανε τον γκολ για εκατοστά, δεν μέτρησε. Έβγαλε τον Τζέκο και έβαλε τον υπέρβαρο Σάσα. Ο Σάσα ήρθε με κιλά. Δεν είναι σε καμία σχέση ο περσινός Σάσα με το φετινό. Ο Κάτσε πότε θα μπει. Ορίστε. Ο Κάτσε πότε θα μπει. Μπήκε και ο Κάτσε.
Ναι. Λίγα λεπτά. Ναι. Μπήκε και ο Κάτσε. Έβαλε πολλούς μεσοαμυντικούς. Έβγαλε όλη την καλή γραμμή του. Γκαρσία, Μπερτόλιο και Γκάμα. Και ο Άρης δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου μπάλα. Και ούτε είχε το χώρο να φύγει με τον Λόπες που είναι αργός. Mm-hmm. Μπήκε μέσα ο Κάτσε. Πάντως, Κωστή, σε ένα ντέρμπι Φερρυππίν κόντρα στον ΠΑΟΚ, θα ήθελα να δω Ματίγια, Τζέκο, Κάτσε και τον Μπερτόλιο ψευτό εννιάρε, που ο Λόπες ναι, μεν συμμετέχει, ναι, αλλά δεν σκοράρει με ευκολία. Κοίταξε, ο Ματίγια με τον Μπερτόλιο μαζί θέλουν ένα Τζέκο, ένα Βιτόλο, ένα Κάτσε, στα καλά του, ένα Ζέκα, ένα τέτοιο. Όταν έβγαλε τον Τζέκο, λάθος έκανε ο άνθρωπος. Mm-hmm. Όλοι κάνουμε λάθη. Ναι. Και πέρασε μέσα το Σάσα και έμεινε ο Ματίγια με τον Μπερτόλιο. Το είδε ευτυχώς μετά και το άλλαξε. Και ο Παράσχος βρήκε ευκαιρίες, έκανε και αλλαγές. Έβγαλε τον κακό το Χουχούμι, έβαλε τον Ντάουντα μέσα. Mm. Έβαλε τον Μουνιέ στο Φερνάντες. Έκανε μια αλλαγή εσωτερική. Τον Τζαμούρι τον έβαλε δεξιά, πέραξε τον Βαξεβανίδη κόφτη. Διόρθωσε την κατάσταση με την εμπειρία του. Και έκανε το match derby. Ναι. Λοιπόν, και αυτά και για τον Άρη. Να πάμε λίγο στην Premier League, γιατί είχε ματσάρες χθες και προχθές. Θα ξεκινήσουμε με το Tottenham West Ham. Η Tottenham 3-0 στο 16. Στο τέλος ο Μουρίνιο έπαιρνε υπογλώσια για να γλιτώσει το έμφραγμα. Είναι αυτό το ότι η Tottenham, αν δεν μπορεί να κρατήσει ένα προβάδισμα τριών τερμάτων, ακόμα και αν μιλάμε για την Premier League που είναι τα πάντα αμφίροπα. Ψηλό επίπεδο, τα πάντα. Ακριβώς. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τώρα την δεκάδα της Tottenham με Κέιν, Σον, Μπέργουιν, Εντομπελέ, Χόιμπερκ, Σισοκό. Μπροστά χαίρεσαι να τους βλέπεις. Ναι, ειδικά το δίδυμο Σον Κέιν νομίζω θα αφήνει διαπορική στην Premier League. Σε φόρμα όλοι. Οι haters του Μπέι λένε ότι με το που μπήκε έφαγε 3 γκολ η Tottenham. Είναι όμως τη χάνει για το 4-2, μια πολύ ωραία προσπάθεια και στο καπάκι σοφαρίς με ένα πίθανο γκολ του Λαντσίνη. Το είδα, ναι. Να δούμε τις φάσεις του 7. Εδώ είναι και η West Ham με το 3-4-3. Στο 7 λοιπόν έχει ήδη γίνει το σκορ 2-0 με τον Harry Kane. Είμαστε στο Tottenham West Ham, εδώ βλέπουμε Everton Liverpool. Λοιπόν, εδώ είναι το 2-0 από την φάση που ξεκινάει, φεύγει στον κενό χώρο που τον βλέπει ο Σον, ο Ισπανός, ο νεοφερμένος της Tottenham. Θα βγάλει τη σέντρα και ο Κέιν στην κατάληξη με μια ωραία προσπίση και ένα σουτ θα κάνει το 2-0. Ο Ρεγκυλόν έκανε την σέντρα και εδώ είναι η εξέλιξη της φάσης, πώς θα κάνει την ποδιά ο Κέιν και σουτάρει στη γωνία στην οποία δεν βλέπει ουσιαστικά ο Φαμπιάνσκι, γιατί έχει και παίκτη μπροστά. Κέιν με αυτό το σωματότυπο και αυτόν όπως τον Ελαραμπή, δεν τον μετράς ότι τα κάνει αυτά. Ναι. Δεν τον μετράς και είναι οξύμορο, θετικά οξύμορο, τέτοια κορμιά. Λες μπήκε τώρα ο Βαρύς. Έτσι άμα το δεις από την κερκίδα, δεν τον ξέρεις. Και τραβάει πάσες, τρίπλες, κενός χώρους, πλάτες. Δηλαδή, αν είσαι προπονητής και πεις στον αμυντικό τι να προσέξεις από τον Κέιν, κάτω σταυρό είναι απρόβλεπτος. Σωστό. Κεφάλι λοιπόν, θέλεις, κάτω θέλεις, τρίπλα θέλεις, πού να τον πιάσεις. Στο 84 έχουμε και τη λάθος τοποθέτηση του πολύ καλού, ωστόσο, Σάντσες του Κολομβιανού, που με αυτόν τον γκολ θα μειώσει έτσι με αυτόν τον τρόπο η West Ham σε 3-2. Θα χάσει ευκαιρία ο Μπέιλ, που βέβαια στην κόντρα επίθεση θα είναι φωτιά μαζί με Σον και Κέιν. Μία τριπλέτα. Άμα βρουν χώρο σε ρημάξερα. Μία τριπλέτα βέβαια, που όντως αν βρει χώρο θα διαλύσει οποιαδήποτε ομάδα φέτος στην Premier League και στην Ευρώπη. Και στο τέλος το υπέροχο γκολ του Λαντσίνη. Καλά, δεν μπαίνουν 3-3. Συχνά τέτοια γκολ. Εντάξει. Δεν μπαίνουν, όχι. Εντάξει. Ήταν να μπει αυτό. Everton Liverpool. Εδώ θα σταθούμε κυρίως σε δύο φάσεις. Στο δεύτερο μόλις λεπτό βλέπουμε την κλασική εντεκάδα του Κλοπ. Δεν αλλάζει. Όχι, απλά έχει βάλει τον Τιάγκο στα χάβλα, σε Βαμπίνιο και Χέντερσον. Τραβάει το Φιρμίνιο πίσω, τραβάει μέσα το Μανέ και το Σαλάχ, οι Μπακ ανεβαίνουν εξτρέμ. Να δούμε τώρα. Βιολί, αλλά δευτερόλεπτα, δεν έχει αυτές τις εντάσεις, τα πρεσαρίσματα που είχε δύο χρόνια η Λίβερπουλ. Πάει σε πιο
χαλαρούς ρυθμούς, εύκολα. Πολλές φορές η Everton, όταν καθόταν ψηλά η Liverpool με τέσσερις πάσες, ξεμπλοκαριζότανε, το πέρναγε το σκόπελο του πίεζε ψηλά και νομίζω ότι βιολογικά, στο βιολογικό της κομμάτι η Liverpool ή έχει σταματήσει να τρώει καλά ή έχουν πέσει Φαμπίνι και τα λοιπά. Βλέπεις ότι αλλάζει τα χαφ. Αυτό άμα παρατηρήσει τη Liverpool τι κάνει. Φιρμίνιο Μανέ, Σαλάχ, μόνιμη. Ρόμπερτσον Βαντάικ, Ματίπ, Άρνολντ, μόνιμη. Εντάξει, Ματίπ, μένει και ο Γκόμες. Εντάξει, αυτό ο Άντριαν τερματοφύλακας. Η τριάδα στα χαφ την κάνει κύκλο. Ναι. Αν το κάνει rotation. Από το Γενάρη του 2018 παίζει συνεχόμενο Φαντάικ. Θα μείνει 8 μήνες έξω. Να δούμε και πώς θα τον αντικαταστήσει ο Κλοπ. Είδαμε νωρίτερα την Εύερτον. Δεν τραβάει. Είδαμε νωρίτερα την Εύερτον με έναν Κάβερτ Λούιν σε δαιμονισμένη φόρμα το Center Four. Ένα Ριλτσάλισον και Χάμες που ακριβώς σε αυτό το 4-3-3 έχουν χώρο και ξέρουν να παίζουν και με την μπάλα και χωρίς με την μπάλα. Και τρία εξαροχτάρια. Εντάξει, ο Γκόμες παίζει ο Πορτογάλος λίγο πιο μπροστά. Άλαν και ο Ντουκουρέ. Και ο Ντουκουρέ. Ναι, ναι, καταπίνει χιλιόμετρα αυτή. Λοιπόν, στο 2 είναι το γκολ του Μανέ. Εδώ θα δούμε πώς, ενώ έχει τέσσερις αμυντικούς, κανείς δεν πάει πάνω στον Μανέ που μπαίνει κάθετα και από τη σέντρα του Ρόμπερτσον, συγγνώμη, θα κάνει το 1-0. Και μάλιστα στο 33ο λεπτό θα δούμε την ίδια φάση, έτσι, πανομοιότυπη, δεν είναι ίδια. Πάλι με τους δύο πρωταγωνιστές, πάλι θα μπει κάθετα ο Μανέ, πάλι δεν υπάρχει παίκτη εκεί να ακολουθήσει, να μαρκάρει. Θα πλασάρει out σε αυτή τη φάση. Στο 71ο λεπτό θα φτάσουμε για να δούμε πόσο Σαλάχ είναι αφύλακτος μέσα στα καρένε και τελείως λάθος το διώξιμο από τον Μίνα και πολύ ωραία η εκτέλεση από τον Αιγύπτιο για το 2-1. Στο 81ο λεπτό, τρομερό άλμα του Κάβερτ Λούιν, θύμισε λίγο Κριστιάνο Ρονάλντο πώς πώς μπαίνει οριζόντια στον αέρα, τέλος πάντων, για πολλή ώρα και κάνει την κεφαλιά. Και βέβαια πώς έχει κολλήσει ο Γκόμες στην φάση συγκεκριμένη. Και στο τέλος του σημείου που κουβεντιάστηκε πιο πολύ απ' όλα είναι το offside που δόθηκε στην αρχή της φάσης και έτσι ακυρώθηκε τον goal. Πρέπει να πάρει στόπερ η Liverpool το... για το 2-3. Το Γενάρη πότε είναι μεταγραφές τώρα? Προλαβαίνει να πάρει ελεύθερο αν βρει κάποιον καλό πάντως. Πρέπει να βάλει, γιατί ο Γκόμες με το Μάτιπ, ο Μάτιπ εγώ, κοίταξε, ο Φαντάκ με το Μάτιπ, άρωτησε το Βαντάκ πριν τραυματιστεί και τον έλεγε στο στην καφετέρια στην ΠΑΠ που πάνε αυτοί. Ποιο θες μωρέ δίπλα σου καλύτερα? Θα σου έλεγε το Μάτιπ, εκτιμώ. Ναι, είναι πιο γρήγορος. Γιατί, ναι, τώρα είναι δύσκολα εκεί το κέντρο, ναι, της άμυνας. Είναι δύσκολα γιατί είναι σημείο, ναι, αναφοράς ο Φαντάκ σε αμετώπιση της Λίβερπουλ. Λοιπόν, με αυτά θα κλείσουμε σίως και σήμερα το πρώτο δοκάρι και μέσα στα νέα πλατό. Πού είναι αυτά, και... Γιάννη, είναι Καλυθέα πιο πάνω? Είναι Καλυθέα πιο downtown, πιο κέντρο. Πιο Καλυθέας, ροκ, ναι. Με το που θα έρθει, θα σε ξαναγήσουμε και εδώ πέρα. Λοιπόν, να ζητήσουμε και μία συγγνώμη, μία ανοχή από τον κόσμο για όποια λάθη ή παραλήψεις γίνανε, αφού είμαστε στα ξεκινήματά μας πλέον. Προσπαθούμε να δούμε και τα βήματά μας. Πάρε προσπάθειες που κάνουν οι τεχνικοί μας όλοι. Αύριο πρώτα θέλω ξανά εδώ στις 6 με το Sports Score Record. Μπαίνουμε άλλωστε 20 και σε εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Θα έχουμε πολλά να πούμε και να σχολιάσουμε. Ναι, ναι. Αύριο λοιπόν την ίδια ώρα. Να είστε καλά.